Να στείλω κι εγώ ένα. Σε ποιον? Όχι σε ποιον. Σε ποια. Λοιπόν, random. Σε αυτή. Πρόσεξε, θα στείλεις, μην καρφωθούμε. Ξέρω. Περιμένεις κανέναν? Όχι. Από όσο θυμάμαι. Νομίζεις ότι μπορείς να παίζεις έτσι με τους ανθρώπους? Τύπου εκδίκηση, επειδή σε χώρισα και πήγα με τον Άρη. Και πώς το ξαναθυμήθηκες μετά από τόσο καιρό? Είπα. Λοιπόν, θα μιλήσεις? Δεν σας έστειλα κανένα μήνυμα. Μη με τρελαίνεις. Λοιπόν. Άρη, συγκεντρώσου. Δεν σου είπα ότι έχω χάσει το τηλέφωνό μου. Δεν ήρθα από το σπίτι και το έψαχνα. Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό με στο κόλπο ήταν, είμαι σίγουρη. Είδες που δεν το είχε χάσει. Γεια σου, μαμά. Α, η Ναταλία. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα από τον Άρη, ναι. Επίσης, λέει. Ναι, τι? Ποια ψωρίαση? Εγώ? Όχι, δεν σου έστειλα τέτοιο μήνυμα. Ούτε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα έχω. Ναι. Γεια σου, Λόπεσης. Νομίζετε ότι είναι αστείο που αναστατώσατε τόσο κόσμο? Δεν φταίμε εμείς που το κινητό του ήταν ξεκλείδωτο. Είναι απάντηση τώρα αυτή? Τα SMS η Μαριάννα τα σκέφτηκε. Και εσύ το βρήκες πολύ καλή ιδέα. Σούπερ ιδέα. Μη μου ξαναζητήσετε να σας αντιμετωπίσω σαν όρημα και υπεύθυνα άτομα. Αυτό που κάνατε ήταν επικός απαράδεκτο. Πόσα παιδιά έχει? 3. Και το μεγαλύτερο είναι 16. Αλήθεια? Πότε πρόλαβε και τα έκανε? 40 είναι. Συγχαρητήρια, Μαριάννα. Πολύ καλό παράδειγμα δίνεις στη μικρή σου αδελφή. Μαμά. Όχι, απ' έξω είναι φωνές. Ναι, κάποιοι τσακώνονται. Φοβάται να πεις τη μανούλα την αλήθεια? Οκ, εντάξει, σε κλείνω. Οκ, καληνύχτα. Κι εγώ σ' αγαπώ, ναι. Ύπνο τώρα, άντε σαν καλά παιδάκια. Και αύριο θα ζητήσετε συγγνώμη από τον Κωστή. Μη μου στραβώνεις τη μούρη εμένα, Πινελόπη. Λυπάμαι, Κωστή. Τα κορίτσια παίζανε με το κινητό σου. Ω, καταλάβαμε. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Ο Κωστής οικογενειάρχης. Στέλλα, δεν μας... Με συγχωρείτε για την αναστάτωση. Να σας καλέσω ένα ταξί? Όχι, είμαστε μια χαρά. Εμείς σας αναστατώσαμε. Φιλέ, τα λέμε στο σπίτι. Όποτε καταφέρεις να έρθεις. Καληνύχτα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Όχι. Δεν το πιστεύω. Στείλανε μηνύματα σε όλες τις επαφές μου. Όχι. Κάποιος χάκαρε το τηλέφωνό μου και έστειλε μηνύματα παντού. Δεν έχω έρπη. Αλήθεια σου λέω. Ευχαριστώ πάντως που με πήρες και χάρηκα που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό.